Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια μέθοδος που είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο πια, είναι ευρέως διαδεδομένη και δεν υπάρχουν πια τα ταμπού τα οποία υπήρχαν παλαιότερα. Πάρα πολλά ζευγάρια θα καταφύγουν στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης για να επιτύχουν την εγκυμοσύνη που χρόνια προσπαθούσαν να έχουν. Όμως, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μια γυναίκα χρειάζεται να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τότε και μόνο τότε θα την υποβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι και ψυχοφθόρα και δαπανηρή και το αποτέλεσμα δεν είναι και 100% βέβαιο και μπορεί να χρειαστεί μία, δύο ή και περισσότερες φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε ότι δεν μπορεί κάθε ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας να υποβάλλεται και σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάποια από τα ζευγάρια, τα οποία είναι η μειονότητα και όχι η πλειονότητα, θα καταφύγουν τελικά σε αυτή τη μέθοδο. Τα περισσότερα θα πρέπει να έχουν επιτύχει την εγκυμοσύνη σε πολλά βήματα πριν. Όταν λοιπόν δούμε ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε μία εγκυμοσύνη με φυσικό τρόπο, τότε ξεκινάμε συνήθως με μία πιο ήπια μέθοδο και εφόσον οι σάλπικες βέβαια της γυναίκας είναι βατές, τη σπερματέχηση. Υποβάλλεται δηλαδή σε μία διέγερση των οθικών η γυναίκα και όταν είναι η κατάλληλη στιγμή γίνεται συλλογή και επεξεργασία του σπέρματος του άντρα και τοποθέτηση του σπέρματος μέσα στη μύτρα και στις σάλπικες με ειδικό καθετήρα. Τα ποσοστά επιτυχίας βέβαια σε αυτή τη μέθοδο είναι μικρότερα από την εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι όμως πιο απλή και πολλές φορές αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα τελευταία έχουμε πετύχει και αρκετά υψηλότερα από παλιά ποσοστά. Όταν τελικά αποφασιστεί ότι θα πρέπει μια γυναίκα να υποβληθεί σε προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, αυτή υποβάλλεται σε πλήρη προγεννητικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι απόλυτα υγιής και έτοιμη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και επιλέγεται το κατάλληλο πρωτόκολλο στην κάθε γυναίκα. Χοντρικά είναι 3 πρωτόκολλα που ακολουθούμε, είτε το μακρύ, είτε το βραχυπρωτόκολλο, είτε αυτό με τον ανταγωνιστή και με διάφορες παραλλαγές. Τα ποσοστά επιτυχίας εξαρτώνται και από την γυναίκα και από την ηλικία της και από διάφορους άλλους παράγοντες. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία κάνουμε τελευταία και μας βοηθάνε στην εμφύτευση των εμβρίων και διατήρηση της εγκυμοσύνης. Όλα αυτά γίνονται βέβαια κατά περίπτωση. Όταν λοιπόν υποβάλλεται μια γυναίκα στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση, θα κάνει κάποια θεραπεία με φάρμακα, ώστε να μπορέσει να παράγει περισσότερα οθυλάκια του ενός και όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, γίνεται η οληψία στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης με περιχογράφημα και μια βελόνη η οποία μπαίνει μέσα στα πηγαίνει στις οθήκες και μπαίνει στα οθυλάκια και γίνεται η συλλογή των οάριων. Συνήθως γίνεται με μια ελαφρά μέθη ώστε να μην πονάει και να μην καταλαβαίνει η γυναίκα. Συγχρόνως ο άντρας δίνει σπέρμα στο εργαστήριο και το εργαστήριο, οι εμβριολόγοι δηλαδή, κάνουν την γονιμοποίηση είτε με απλή εξωσωματική είτε με την μικρογονιμοποίηση. Η μικρογονιμοποίηση είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκατομμύρια παιδιά έχουν γεννηθεί ύστερα από τέτοια μέθοδο και ουσιαστικά παίρνουμε ένα σπερματοζωάριο και το βάζουμε εμείς μέσα στο οάριο για να γίνει η γονιμοποίηση. Όταν λοιπόν τα γονιμοποιηθούν τα οάρια και γίνουν έμβρια, τότε μετά από μερικές μέρες, είτε 2, είτε 3, είτε και 5, όταν δηλαδή το έμβριο βρίσκεται στο επίπεδο βλαστοκίστης, γίνεται η εμφύτευση στη μήτρα. Με ένα ειδικό καθετηράκι, ο ιατρός, με μεγάλη προσοχή φυσικά, τοποθετεί 2 ή 3 έμβρια ανάλογα με την ηλικία της. Πλέον και στη δωρεά των οαρίων γίνεται εμφύτευση μόνο 2 εμβρίων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 40, μπορούμε να βάλουμε μέχρι 4. Έχει γίνει
μεγάλη προσπάθεια μείωσης των διδήμων και τριδήμων κοιήσεων, διότι έχουν αρκετά προβλήματα και επιπλοκές, και αυτό επιτυχάνεται με την τοποθέτηση πλέον όσο δυνατόν λιγότερων εμβρίων, ακόμα καμιά φορά και ενός εμβρίου. Τα ποσοστά επιτυχίας που έχουν αυξηθεί τελευταία μας βοηθούν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.